Σήμερα, οι υποψήφοι του ανθρωπιστικού προσανατολισμού εξετάστηκαν στα αρχαία. Τα θέματα κινήθηκαν στη λογική των προηγούμενων ετών, χωρίς να παρουσιάζουν ιδιαίτερες δυσκολίες ή ασάφειες. Συγκεκριμένα στο διδαγμένο κείμενο, δόθηκε απόσπασμα από την πολιτεία του Πλάτωνα. Τα ζητούμενα υπήρξαν αρκετά κατανοητά και αντιμετωπίσιμα, ακόμη και από τους μέτριους μαθητές. Καινοτομία αποτελεί το θέμα Β3 εισαγωγή, το οποίο φέτος ήταν αντιστοίχηση. Θέμα που όμως δεν εμφάνιζε καμία δυσκολία. Στο αδίδακτο κείμενο, από την άλλη μεριά, δόθηκε χωρίο από τη ρητορική του Αριστοτέλη, γεγονός που δημιουργεί κάποιες εύλογες δυσκολίες αναφορικά με την απόδοση του περιεχομένου του στη Νέα Ελληνική. Αλλά τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα κινήθηκαν στη λογική των προηγούμενων ετών χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες. Συγκεκριμένα, οι ασκήσεις ζητούσαν το σχηματισμό ορισμένων γραμματικών τύπων, καθώς και τη συντακτική αναγνώριση ορισμένων λέξεων του κειμένου. Τέλος, η Γ2Β και Γ3Β περιελάμβαναν δικαιολόγηση δευτερεύουσας πρότασης και μεταφορά κλητών τύπων, ασκήσεις τις οποίες οι μαθητές ασκούνται από μικρότερες τάξεις. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Σήμερα, οι μαθητές των θετικών σπουδών και του τομέα οικονομίας και πληροφορικής διαγωνίστηκαν στα μαθηματικά. Ο φόβος και ο τρόμος των Πανελληνίων των μαθηματικών που ταλανίζει τους μαθητές εδώ και δεκαετίες σήμερα επιβεβαιώθηκε εν μέρη. Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο θέμα θεωρίας κρίνεται αναμενόμενο, εύκολο, βατό, μπορούσαν να αντιμετωπίσουν όλοι οι μαθητές. Επίσης και το δεύτερο θέμα είναι ένα θέμα το οποίο έχει λυθεί άπειρες φορές στα μαθήματα. Εύκολο, αναμενόμενο και αυτό μπορούσαν να το λύσουν το μεγαλύτερο μέρος των μαθητών. Τώρα, οι δυσκολίες που συναντήσαμε φέτος είναι στο τρίτο και τέταρτο θέμα. Το τρίτο θέμα, το οποίο ήταν ένα γεωμετρικό πρόβλημα, απαιτούσε γνώσεις προηγούμενων τάξεων και είχε αρκετά δύσκολες πράξεις. Πιστεύω αυτό ήταν για λίγο καλύτερους μαθητές, ειδικά το τρίτο ερώτημα, το Γ3. Και στο τέταρτο θέμα, κλασικά το τέταρτο θέμα ήταν πιο δύσκολο απ' όλα, με μεγαλύτερη δυσκολία στο τέταρτο ερώτημα. Τώρα, σε γενικές γραμμές, τα θέματα κρίνονται απαιτητικά, λίγο ευκολότερα με πέρσι. Όπως είπα και πριν, το Γ και το Δ ήταν πιο απαιτητικά και απαιτούσε γνώση προηγούμενων τάξεων. Και αυτό που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια είναι ότι οι γνώσεις στα μαθηματικά απαιτούν γνώσεις από όλες τις τάξεις. Οπότε απαιτείται καλό διάβασμα από όλες τις τάξεις για να έχουμε ένα επιθυμητό καλό αποτέλεσμα. Τώρα, τα δύο μαθήματα φύγανε. Οι μαθητές θα πρέπει να συνεχίσουν δυναμικά και στα επόμενα μαθήματα και να έρθουν πολύ καλά αποτελέσματα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Οι απαντήσεις θα είναι αναρτημένες στο site του φροντιστηρίου του Καμισάς.